Αλλά νομίζω ότι εντάξει. Και μερικά άλλα εσωτερικά προβλήματα. Στα δύο τελευταία έχουμε κοντινέ απόψει. Στο Κυπριακό θα απομονώσουμε, ελπίζω, του εθνικιστέ. Του εντάξει. Υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν και σε αυτήν την Κυπριακό και νομίζω ότι πρέπει να απομονωθούν. Εντάξει, οι συντηρητικοί εθνικιστές της χώρας. Η αιτία όμως της μη λύσης είναι στην απέναντι πλευρά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να κινητοποιήσουμε την ευρωπαϊκή, να αξιοποιήσουμε μάλλον την ευρωπαϊκή θέση και της Κύπρου και της Ελλάδας. Και την ανάγκη και της Τουρκίας να βρεθεί σε ένα πλαίσιο διαλόγου ξανά με την Ευρώπη. Οι ευθύνες των Τούρκων είναι δεδομένες. Σημασία έχει να ελέγξουμε όμως και τους δικούς μας που θέλουν να σαμποτάρουν μια λύση. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να έχει τη στήριξή μας. Το έχουμε ξαναπεί. Νομίζω ότι την έχει. Ναι. Να έχει τη στήριξή μας. Όλα τα κόμματα ελπίζω να το κάνουν. Γιατί κάθε φορά πάμε σε μια χειρότερη βάση να συζητήσουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία, νομίζω. Ναι. Και εγώ μιλάω μαζί του και... Είναι ένα θέμα που θέλει είναι αποφασισμένος. Επιμονή και υπομονή.